Ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε φέρει την, θα έλεγα, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε καθίσει σε δύο Μουντιάλ στο τελικό, στα τελικά του Μουντιάλ. Ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε την ικανότητα να σε ανεβάσει στα ύψη, να παίξεις για τον ίδιο. Και θυμάμαι πάντοτε αυτό το οποίο μας έλεγε, που έλεγε ο Τζον Κένεντι, ότι όταν η συνέχεια γίνεται ζώρικη, οι ζώρικοι πρέπει να συνεχίζουν. Ήταν πολύ πονηρός σαν προπονητής. Αγωνιστικά εννοώ. Όταν έβλεπε ότι ο αμυντικός ο δικός μου έπαιρνε αμέσως κίτρινη κάρτα, σηκωνόταν από τον πάγκο και έλεγε «Στο βαλάωρα η μπάλα, συνέχεια, παίξτε από αριστερά, παίξτε από αριστερά». Γιατί έβλεπε ότι ο αμυντικός, παραδείγματος χάρη, δεν θα μπορούσε να με μαρκάρει καλά, κατάλαβες, και θα γινόταν όλη η φάση, θα γινόταν από εκεί, γιατί φοβόταν τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είχε απίστευτη αίσθηση το τι μπορεί να κάνει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, ήξερε ότι ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε επιθετικός, ότι μπορούσε να προσφέρει περισσότερα, ας πούμε, σαν αμυντικός, περισσότερα, ας πούμε, και σε συγκεκριμένες θέσεις. Το πρώτο πράγμα το οποίο τον διέκρινε και έφερε μέσα στην ομάδα ήταν η οργάνωση, η σοβαρότητα, η πειθαρχία, η σωστή και μελετημένη προπόνηση και σύν το γεγονός ότι εμείς τότε ήμασταν όπως ήταν τα σφουγγάρια τα οποία ρουφούσαμε, θέλαμε τα πάντα και είχαμε τη διάθεση και τη θέληση για τη διάκριση. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έχουν τη θέληση για να νικήσουν, πολύ λίγοι όμως έχουν την θέληση και τη διάθεση να προετοιμαστούν για να κερδίσουν. Ήταν ένας προπονητής που είχε πολύ πειθαρχία, ήταν πολύ δουλευταράς, ήταν άνθρωπος πανέξυπνος και είχε όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχει ένας μεγάλος προπονητής. Η προπόνησή του ήταν, σε εισαγωγικά να το πω λίγο τώρα, δηλαδή αυταρχική. Αυτή την προπόνηση που έκανε, ήθελε να είσαι 100% στην προπόνηση, αλλά πιστεύω το πιο βασικό του σημείο ήταν η ψυχολογία. Μπορούσε να ανεβάσει έναν ποδοσφαιριστή πάρα πολύ ψυχολογικά. Και να, δηλαδή να πιστέψει και ο ίδιος, ο ποδοσφαιριστής, ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό που υπήρχε. Και του το έδινε αυτό το πράγμα. Του το έδινε και τον πίστευε. Το βασικό είναι ότι τον πίστευε τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, κάλυπτε, ας πούμε, λάθη του, γιατί κάθε παίχτης δεν μπορεί να είναι 30 παιχνίδια, ας πούμε, να έχει την ίδια απόδοση. Αλλά, ας πούμε, σε ένα-δύο παιχνίδια που λέμε να κάνεις μια κοιλιά στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τι, δεν σε έριχνε ψυχολογικά. Σε εκείνες τις στιγμές, τότε σε ανέβαζε. Μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο προπονητής. Έπιασε το σφιγμό του κάθε λαρισαίο ποδοσφαιριστή. Βρήκε την κατάλληλη θέση του κάθε ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι ένας πετυχημένος προπονητής όπως ήταν ο Ντμπόχ έπαιρνε 100% των παιχτών και γι' αυτό οπωσδήποτε κάναμε αυτό που κάναμε. Δεν έχω δει να είχε, σε εισαγωγικά, το μάτι που είχε ο Γιάννης Ντμπόχ, δεν το έχω δει σε κανένα προπονητή. Έχω μερικά, ας πούμε, παραδείγματα. Έχω ένα συγκεκριμένο πολύ παράδειγμα που η Λάρισα τότε, επειδή ήταν η πρώτη ομάδα που έφερε το παιχνίδι στο ποδόσφαιρο, να παίζει από τα πλάγια. Με τα μπακ να βγαίνουν κρυφά από πίσω και νομίζω μέχρι να καταλάβουν οι ομάδες τι παίζαμε, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα εκείνη την χρονιά, έτσι να το πω. Κάποια στιγμή οι ομάδες αρχίσαν να μας πιέζουν και να μας μαρκάρουν τα πλάγια μας, να μην μπορούμε να παίξουμε. Και κάποια στιγμή δίνει μια εντολή σε ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι εδώ μέσα στη Λάζη με τον Πανιόνιο, αν θυμάμαι καλά ήτανε. Λέει, δεν θα βγαίνεις Γιώργο, ούτε εσύ, ούτε ο Κώστας, ο Κολομητρούσης, δεν θα βγείτε καθόλου, θα κρατήσετε τις θέσεις σας και θα βγουν από τις άκρες, γκαλίζοντας με τον Γιώργο Μητσιμπόνα, από τα center back να βγουν από τις άκρες. Ούτε αυτό μπόρεσε να το καταλάβουν οι άλλοι, γιατί σου λέει ο άλλος, να βγει ένα center back, να βγει από την άκρη, να κάνει παιχνίδι, ήταν δύσκολο. Και δηλαδή μπορούσε να σε αλλάξει το παιχνίδι, χωρίς να κάνει αλλαγές, ας πούμε, από τον πάγκο, με εσωτερικές αλλαγές. Είχε γενικά τρομερό μάτι. Σαν προπονητής, πιστεύω, εγώ στην καριέρα μου, αυτός που συνεργάστηκα, δεν μπορέσα να βρω κάποιον παρόμοιο σε αυτά τα πράγματα.